Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου, αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε, εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά και σήμερα θέλω να σας δείξω ένα απλό καθημερινό μακιγιάζ που κάνω πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό όταν θέλω να έχω nude χείλη. Δεν θα κάνουμε κάτι πολύ βαρύ στα μάτια, ούτε θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο και συμπεριλαμβάνει μερικά από τα πολύ αγαπημένα μου προϊόντα που ήρθαν στα χέρια μου πρόσφατα τον τελευταίο καιρό, είτε επειδή μου τα έστειλαν είτε επειδή τα αγόρασα με το τέλος του No Buy. Πριν ξεκινήσουμε να σας ζητήσω όπως πάντα να γραφτείτε στο κανάλι γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και με βοηθάει περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε και φυσικά πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε δίνοντας λάμψη στην επιδερμίδα μας. Α, να σας πω ότι έχω βάλει ήδη το αντιλιακό μου, αυτό εδώ του Core με SPF 50 που είναι και λίγο tinted, αλλά γενικά έχω μαυρίσει λίγο και στο σώμα όπως βλέπετε από τα αυτομαυριστικά αλλά και στο πρόσωπο. Με ρωτάτε συχνά λοιπόν ποιο είναι αυτό το προϊόν που χρησιμοποιώ για να έχει η επιδερμίδα μου αυτή την ανεπαίσθητη λάμψη, χωρίς να έχω βάλει τρελά highlighters από πάνω. Και είναι αυτό εδώ το Illuminator από Iconic London, το οποίο είναι σε σταγόνες, παιδιά το έχω αρκετό καιρό αυτό, ούτε στη μέση δεν έχω φτάσει. Και ξεκινάω βάζοντάς το σε αυτό το σημείο. Αυτή η μικρή ποσότητα θα δείτε ότι είναι υπεραρκετή για να μας δώσει μια φανταστική λάμψη στην επιδερμίδα. Κυρίως το focus είναι σε αυτό εδώ το σημείο, θα το φέρω και λίγο πάνω και αμέσως μετά θα εφαρμόσω το foundation. Λοιπόν, το foundation που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό είναι αυτό εδώ το Skin Longwear Fluid Powder Foundation με SPF 20 από Bobbi Brown. Κάποιες φορές όταν βιάζομαι φεύγω από το σπίτι και βάζω μόνο αυτό, να σας πω την αλήθεια. Και είναι και ένα foundation το οποίο μπορείτε να βάλετε και με τα δάχτυλά σας σαν να απλώνετε μια ενυδατική κρέμα. Η απόχρωση που χρησιμοποιώ είναι η W054, ωστόσο έχω παραγγείλει και την 064 γιατί αυτή κάπως σαν να μου κάνει λίγο ανοιχτή και ακόμα δεν έχω πάει και διακοπές. Οπότε φαντάζεστε τι θα γίνει όταν θα βγούμε στον ήλιο και το σώμα θα μαυρίσει ακόμη περισσότερο γιατί το πρόσωπο δεν το μαυρίζω και πολύ και θα πρέπει λοιπόν να ισορροπήσω το χρώμα του προσώπου με το σώμα. Το συγκεκριμένο foundation είναι υγρό, έχει όμως τελείωμα πούδρας και γι' αυτό μου αρέσει πολύ γιατί ταιριάζει σε όλους τους τύπους της επιδερμίδας, δεν είναι καθόλου ξηρό, έχει πάει και λίγο στα μαλλιά μου από ό,τι βλέπω και είναι ένα τελείωμα λοιπόν matte, ένα τελείωμα πούδρας, ιδανικό και για τις πιο λιπαρές επιδερμίδες σαν τη δική μου. Θα το φέρω και ελάχιστα στο λαιμό και θα συνεχίσω με το concealer μου και αυτό από Bobbi Brown. Αυτό παιδιά, με εγκαταλείπτικη φωνή σιγά σιγά. Αυτό λοιπόν είναι το Intensive Skin Serum Concealer, το έχω στην απόχρωση Natural και κοιτάξτε τώρα τι απόχρωση ωραία είναι αυτή, η οποία εξαφανίζει τελείως αυτό εδώ το mauve που έχω εγώ κάτω από τα μάτια μου. Επίσης έχει πολύ ωραία υφή, δεν είναι αυτό το concealer στόκος που το βάζεις και σου φαίνεται βαρύ κάτω από τα μάτια. Όχι, όχι καθόλου, είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Απλώνεται πολύ, πολύ ωραία με το Beauty Blender, αλλά και με τα δάχτυλά σας. Να, θα κάνω την άλλη πλευρά με τα δάχτυλα για να δούμε τη διαφορά. Δείτε λίγο και δείτε πως φώτισε αμέσως η περιοχή εδώ, ειδικά στο εσωτερικό του ματιού. Και θα βάλω και λίγο στο πάνω βλέφαρο τώρα που το σκέφτομαι, γιατί δεν έχω φέρει primer για σκιές, να αποτελέσει και τη βάση μας και θα το απλώσω. Μ' αρέσει πολύ να χρησιμοποιώ το Beauty Blender για αυτό το προϊόν. Θα βάλω και λίγο και στο κέντρο του προσώπου μου για να φωτίσω, πολύ λίγο μην φανταστείτε, και εδώ στη ράχη της μύτης μου, γιατί βγάζω κάτι σπυράκια τον τελευταίο καιρό σε εκείνο το σημείο και πολύ με εκνευρίζουν. Έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας, για πείτε, πού θα πάτε φέτος? Εγώ έχω κάνει 2 μπάνια, παιδιά. Ακόμα μόνο 2 μπάνια. Αύριο σκουπεύω, αύριο μάλλον σήμερα που θα βλέπετε εσείς αυτό το βίντεο, σκουπεύω να πάω για το τρίτο μου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με την πούδρα για να σετάρουμε τα πάντα. Και στο προηγούμενο βίντεο σας έλεγα ότι έψαχνα πούδρα χωρίς talc και έκανα λάθος και σας είπα για τη Flower της Beauty Bakery. Αυτή εννοούσα τη Revolution Pro Infinite Loose Powder. Πω που δεν φαίνεται από τα φώτα. Η οποία όντως δεν έχει talc και το καταλαβαίνετε και όταν τη χρησιμοποιείτε γιατί έχει τελείως διαφορετική υφή από όλες τις άλλες πούδρες. Αλλά μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Δεν είναι βέβαια να χρησιμοποιείς ένα τόνο γιατί αν έχετε ξηρή επιδερμίδα θα πάει και θα κολλήσει πάνω στα ξηρά σημεία της επιδερμίδας σας. Θέλει ελάχιστη ποσότητα και σετάρει το μακιγιάζ τέλεια. Όπως βλέπετε βάζω πούδρα στην περίμετρο του προσώπου και δεν έχω έρθει καθόλου εδώ κάτω από τα ζυγωματικά γιατί στα μάγουλα και στα ζυγωματικά θα χρησιμοποιήσουμε κρεμώδη προϊόντα και θέλω να μπλενταριστούν πάρα πάρα πολύ καλά.
Μη με βλέπετε πολύ λευκή, θα το φτιάξουμε αυτό τώρα αμέσως. Με αυτό εδώ το bronzer από Nude Sticks που σας έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο ότι το έχω λατρέψει. Ήθελα να το βάλω λοιπόν στο σημερινό tutorial για να δείτε πραγματικά τι ωραίο χρώμα είναι, πόσο ωραία μπλεντάρεται και γιατί έχω ερωτευτεί το συγκεκριμένο προϊόν. Και για ρούζ επίσης θα χρησιμοποιήσουμε ένα προϊόν από Nude Sticks. Εντάξει, η γραμμή αυτή, πιο αποτυχημένη πεθαίνεις, αλλά δεν πειράζει, θα το μπλεντάρω. Και επίσης θέλω να σας πω ότι εγώ ο τρόπος που διαλέγω το τι μακιγιάζ θα κάνω κάθε μέρα ξεκινάει φυσικά από το τι θα φορέσω και εν συνεχεία από το ποιο κραγιόν θέλω να βάλω. Θα πάρω τώρα αυτό το πινέλο που χρησιμοποίησα για το foundation και θα μπλεντάρω σιγά σιγά το bronzer στο πρόσωπό μου. Βλέπετε πόσο εύκολα μπλεντάρεται με το συγκεκριμένο πινέλο, το οποίο είναι από NYX, μπορείτε να το αναζητήσετε. Και τι ωραίο χρώμα ηλιοκαμένο δίνει στο πρόσωπο. Νομίζω ότι από αυτή την πλευρά θα βάλω λίγο παραπάνω. Αλλά ας ολοκληρώσουμε πρώτα με όσο έχουμε βάλει ήδη. Ένα πολύ ωραίο προϊόν. Δεν είναι βέβαια να τα αφήνεις αυτά τα στίξεις στον ήλιο με τίποτα, γιατί θα λιώσουνε. Πάμε να βάλουμε και ρούζ εδώ στα μήλα. Επίσης από Nude Sticks, αυτή είναι η απόχρωση Sunset Strip. Βάζω και πάντα λίγο στη μύτη μου, αλλά και εδώ ψηλά, ένα τσίκ. Γιατί και αυτό μου δίνει αυτό το ωραίο ηλιοκαμένο αποτέλεσμα. Θα συνεχίσω με τα φρύδια και θα σας δείξω κάτι που κάνω τον τελευταίο καιρό. Το είχα δει σε ένα βιντεάκι και λέω ας το δοκιμάσω. Θα πάρω λοιπόν το Fiber Gel Eyebrows Big Boost από την MAC και αυτό που θα κάνω είναι να βουρτσίσω τα φρύδια μου ανάποδα. Με αυτό εδώ τον τρόπο, ώστε οι τριχούλες και οι ίνες που έχει αυτό το gel να πάνε μέσα στα κενά. Αυτό το προϊόν λοιπόν μου αρέσει πάρα πολύ να το χρησιμοποιώ πρώτο, γιατί τώρα έχει κάνει τη δουλίτσα του και μετά εμείς θα πάμε με το πινελάκι να γεμίσουμε τα υπόλοιπα κενά. Λοιπόν, θα προχωρήσω στα μάτια. Πρόσφατα μου έστειλαν αυτή εδώ την παλέτα, η οποία λέγεται The Opera από την εταιρεία London Copyright, από το κατάστημα living.gr. Είναι και φυσικό κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι και έχει μόνο cruelty free προϊόντα. Μου έστειλαν λοιπόν πολλά. Ανάμεσα τους ήταν αυτή η παλέτα, την οποία από τη στιγμή που την άνοιξα δεν την έχω αφήσει από τα χέρια μου. Συγκλονιστικά χρώματα όπως βλέπετε. Και αυτές οι σκιές με τις οποίες έχω πάθει μία αιμονή είναι αυτές οι τρεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτή εδώ που λέγεται Charmed και θα την βάλω ουσιαστικά σε όλο μου το κινητό βλέφαρο μέχρι την κόγχη. Η συγκεκριμένη έχει λίγο fallout, θέλει λίγο προσοχή να τεινάζετε το πινελάκι σας για να μην σας μείνει σκιά στο πρόσωπο. Όπως βλέπετε όμως, κοιτάξτε, δεν έχω προσπαθήσει σχεδόν καθόλου και πόσο γρήγορα γέμισε με χρώμα όλο μου το βλέφαρο. Στη συνέχεια με το ίδιο πινέλο θα πάρω αυτή εδώ την απόχρωση που λέγεται Fantasy. Θα την τεινάξω και θα έρθω να επικεντρωθώ εδώ στο εξωτερικό βε των ματιών. Πολύ πολύ απαλά και με φορά προς τα πάνω. Και θα έρθω εδώ κάτω από το κόκαλο και θα κάνω αυτή την κλασική σκίαση που μου αρέσει πάρα πολύ, χωρίς να κάνουμε κάτι υπερβολικά έντονο. Για πρωινό μακιγιάζ συνήθως θα μείνω εδώ και δεν θα προσθέσω καμία άλλη σκιά. Άντε να βάλω λίγο φως με αυτή εδώ την Heartfelt στο εσωτερικό του ματιού που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι κάνει το βλέμμα να φαίνεται πιο ξεκούραστο. Μόνο εδώ στο εσωτερικό. Αλλά σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε και μία από αυτές εδώ τις σκιές, τις πιο sparkling. Με το δάχτυλό μου λοιπόν θα πάρω αυτή εδώ που λέγεται Impeccable. Δείτε εδώ χρώμα. Ετοιμαστείτε να πάθετε shock. Και θα τη φέρω εδώ στο βλέφαρό μου. Παιδιά, είναι εκτός του ότι είναι συγκλονιστικό χρώμα, μπλεντάρεται τόσο ωραία και συνδυάζεται με τα υπόλοιπα χρώματα που πραγματικά μας κάνει τη ζωή πολύ εύκολη. Και κατευθείαν από ένα πρωινό μακιγιάζ περάσατε σε ένα βραδινό, απογευματινό ή μπορεί να βάφεστε και τόσο πολύ το πρωί, δεν ξέρω αν σας αρέσει. Εγώ είναι ανάλογα με τι κέφι θα ξυπνήσω. Θα επιστρέψω τώρα στο πρώτο μου πινέλο και θα πάρω λίγη από την Charmed και εδώ όπου γίνεται η μετάβαση και δεν είναι ωραία μπλενταρισμένα τα χρώματα, θα τα κάνω έτσι να φαίνονται λίγο πιο ομοιόμορφα. Την ίδια σκιά που έβαλα στο εσωτερικό του ματιού θα την περάσω και κάτω από το φρύδι μου για να δώσω ακόμη περισσότερο φως
σε εκείνο το σημείο. Και με ένα pencil brush θα πάρω αυτή εδώ τη σκούρα, τη Fantasy, που χρησιμοποιήσαμε πριν, και θα τη φέρω κάτω από τα μάτια μου. Και θα ολοκληρώσω τα μάτια με λίγη από την Charmed επίσης, λίγο πιο κάτω από εκεί που βάλαμε την καφέ. Θα ολοκληρώσω, είπα ψέματα, είπα θα ολοκληρώσω με τις σκιές εννοούσα, γιατί τώρα θα περάσουμε στο μολύβι ματιών και αυτό εδώ είναι από Marc Jacobs, από τις πρόσφατες αγορές μου. Παιδιά, συγγνώμη, δεν βλέπω, θα φέρω τον καθρέφτη μου λίγο πιο κοντά και ανασηκώνοντας λίγο το βλεφαρό μου θα το περάσω πολύ πολύ κοντά στη γραμμή των βλεφαρίδων και όχι τόσο στο εσωτερικό του ματιού, γιατί αν θέλετε να σας κρατήσει το μακιγιάζ και να μην πάει πουθενά, θα πρέπει καλύτερα να το βάλετε σε αυτό το σημείο που τονίζει το βλέμμα, αντί να το βάλετε εντελώς στο εσωτερικό, γιατί μπορεί να τρέξει και να μεταφερθεί. Θα πάρω τώρα αυτό το λοξό πινελάκι μου που είναι για eyeliner και θα πάρω κατευθείαν από το μολύβι κάποια ποσότητα, την οποία θα φέρω εδώ για να κάνουμε ένα μικρό μικρό wing, γιατί δεν θα βάλουμε eyeliner, αλλά θεωρώ ότι ένα μυτάκι εδώ στην άκρη του ματιού ανορθώνει το βλέμμα. Μικρό διάλειμμα για να σας πει ένα για ο Μέρλιν. Τι κάνεις αγάπη μου, ο οποίος μόλις ξύπνησε. Έχω στενοχωρηθεί λιγάκι που θα τον αφήσω σε πανσιόν για τις διακοπές, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με μασκάρα και πρώτα θα γυρίσω τις βλεφαρίδες μου όπως κάνω πάντα. Μην το φοβάστε αυτό το εργαλείο, παιδιά, δεν είναι κάτι. Γιατί έχω ακούσει ότι πολλές φοβούνται να το χρησιμοποιήσουν. Εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ. Πάμε στην At Last Mascara από Marc Jacobs γρήγορα. Και κοιτάξτε να δείτε πώς αλλάζει το βλέμμα και πώς αναδεικνύεται το μακιγιάζ με τη μάσκαρα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να χρησιμοποιείς μια καινούργια μάσκαρα η οποία σου δίνει τέτοιο αποτέλεσμα με ένα πέρασμα. Γιατί δεύτερη στρώση δεν έχω κάνει. Θα περάσω τώρα στα χείλη και θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το τρίο από Marc Jacobs που είχα αγοράσει. Ήταν και στη wishlist μου. Και θα κάνω πρώτα το περίγραμμα στα χείλη μου με αυτό εδώ το μολύβι, απλά και μόνο για να το δείτε. Γιατί για μένα είναι πάρα πολύ nude, θα χρειαστεί να κάνω περίγραμμα και με ένα πιο σκούρο μολύβι για το τόσο nude κραγιόν που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Αλλά ας ξεκινήσουμε από εδώ. Να ξέρετε ότι όταν γεμίζετε τα χείλη σας με ένα μολύβι και από πάνω βάζετε ένα ενυδατικό κραγιόν, θα σας κρατήσει και πολύ περισσότερο. Αυτό θα κάνω λοιπόν και εγώ τώρα. Και θα περάσω στο κραγιόν, το οποίο είναι στην απόχρωση Cream and Sugar. Δεν συνηθίζω να φοράω τόσο nude κραγιόν, αλλά το συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια βλέπετε ξεκάθαρα ότι αν δεν κάνω περίγραμμα τα χείλη μου είναι λες και έχουν εξαφανιστεί, λες και κάτι έχω πάθει. Οπότε θα φέρω πάλι τον καθρέφτη μου κοντά για να κάνω περίγραμμα με το αγαπημένο μου Whirl από MAC. Εντάξει, τώρα μιλάμε τα χείλη, έχουμε πάει σε next level, στο επόμενο επίπεδο. Πάμε να χρησιμοποιήσουμε και το gloss, το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να διαβάσω και να δω πώς λέγεται. Αλλά θα σας το γράψω στην περιγραφή και δείτε τι ωραία γυαλάδα δίνει. Είναι και αυτό καταπληκτικό και δεν κολλάει καθόλου, παιδιά. Και το gloss είναι η ζωή μου, ειδικά το καλοκαίρι. Λίγο Fix Plus για το τέλος, για να τα κλειδώσουμε όλα και να μείνουν στη θέση τους. Και για το τέλος θα χρησιμοποιήσουμε και λίγο highlighter να δώσουμε λίγο λάμψη εδώ. Θα χρησιμοποιήσω το Cream Color Base από την MAC στην απόχρωση Hush. Θα το πάρω με το δαχτυλό μου και θα το βάλω εδώ ακριβώς. Μην κρινιάζεις, τελειώνουμε. Και αμέσως μετά θα χρησιμοποιήσω το MAC Mineralize Skin Finish στην απόχρωση Soft and Gentle, που είναι, παιδιά, ένα κλασικό και πολύ πολύ αγαπημένο προϊόν, το οποίο το ξεχνάω και μετά όταν το ξαναθυμάμαι παθαίνω μία αιμονή με αυτό. Λοιπόν, και λίγο με το πινελάκι μου θα βάλω εδώ ψηλά στη μύτη και εδώ, αλλά και σε αυτό το σημείο.
Αυτό είναι λοιπόν το ολοκληρωμένο καλοκαιρινό μακιγιάζ που είχα σήμερα να σας δείξω και θεωρώ ότι θα ταιριάζει σε όλες σας. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας. Και φυσικά περιμένω και τα σχόλιά σας και ιδέες για το τι άλλα βίντεο θέλετε να δείτε σε αυτό εδώ το κανάλι. Σας ετοιμάζω και άλλα βίντεο μακιγιάζ στη συνέχεια. Θα κάνουμε και βίντεο μακιγιάζ αποκλειστικά με συγκεκριμένα brands. Οπότε να είστε εδώ για να τα δείτε και να τα μάθετε όλα. Πολλά πολλά φιλιά, θα σας δω στο επόμενο. Bye-bye.